ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων οδηγήθηκαν το μεσημέρι ένας 55χρονος και ένας 57χρονος που συνελήφθησαν για την έκρηξη χθες τα ξημερώματα σε γιοταχή αστυνομικού της ομάδας Δίας που ήταν σταθμευμένο στην πιλωτή διόροφης κατοικίας της οικογένειάς του στη Νέα Χώρα. Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για έκρηξη από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και ανθρώπους, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Στο στάδιο αυτό η δικογραφία θα πάρουμε αντίγραφα, δεν έχουμε λάβει ακόμα αντίγραφα και θα ζητήσουμε προθεσμία προκειμένου να τη μελετήσουμε, να δούμε ποια κατηγορία του έχει ασχηθεί ποινική δίωξη και να προετοιμάσει την απολογία του. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων οδηγήθηκαν στα ίχνη τους μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή της έκρηξης. Το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν καρέ-καρέ τις κινήσεις των δραστών από τη στιγμή που στάθμευσαν το γιοταχή με κλεμμένες πινακίδες λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του αστυνομικού, μέχρι τη στιγμή που ο 55χρονος συλληφθής τοποθέτησε και ενεργοποίησε τον εκρηκτικό μηχανισμό με πάνω από ένα κιλό ζελατοδυναμίτιδα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Χθες το απόγευμα, αστυνομικοί της τροχιάς ΒΟΑΚ εντόπισαν και ακινητοποίησαν το γιοταχή με πινακίδες που είχαν κλαπεί και δηλωθεί λίγες ημέρες πριν. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 57χρονος, ο οποίος συνελήφθη ως εμπλεκόμενος στην έκρηξη. Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων εντόπισαν και τον 55χρονο, ενώ σε έρευνα στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ναρκωτικών, δύο κινητά τηλέφωνα, μαχαίρι και μία βολίδα πυροβόλου όπλου. Θα ασκήσουμε όλα τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος και περιμένουμε να προχωρήσει η διαδικασία. Η οικογένεια του αστυνομικού εκτιμά ότι η τυφλή επίθεση έγινε για λόγους αντεκδίκησης για υπόθεση στην οποία οι δράστες είχαν εμπλακεί στο παρελθόν. Μάλιστα, θεωρεί πως από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς η ποσότητα της ζελατοδυναμίτιδας ήταν τόσο μεγάλη που θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερες καταστροφές και να απειλήσει ανθρώπινες ζωές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος που φέρεται να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό από τον οποίο καταστράφηκε ολοσχερός η μπλε Mercedes του 40χρονου αστυνομικού και δύο μοτοσυκλέτες, το 2013 είχε συλληφθεί έχοντας την κατοχή του 5 κιλά κατέργαστης κάναβης. Ο δε 57χρονος είχε επίσης απασχολήσει για μικρό ποσότητες ουσιών. Οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων στράφηκαν εξ αρχής σε πρόσωπα με ποινικό παρελθόν, καθώς ήταν ξεκάθαρο πως επρόκειτο για χτύπημα σχετικό με την ιδιότητα του 40χρονου κατόχου του γιοταχή, ο οποίος υπηρετεί εδώ και χρόνια στην ομάδα Δίας και προέρχεται από οικογένεια αστυνομικών.